τραγούδι που μου θυμίζει πάντα την εποχή που στολίζουμε ένα δέντρο. Έτσι με μεγάλωσε θείο μου και θείος μου, ο Γιώργος, την Γιώργο. Και πάντα τους χρωστάω αυτές τις μέρες να τους θυμάμαι με πολύ αγάπη, ένα κεράκι και να θυμάμαι αυτές τις όμορφες στιγμές που περνούσαν με ένα μικρό παιδί. Πραγματικά δεν πρέπει τα παιδιά να χάνουν αυτές τις στιγμές. Πρέπει να παίζουν, πρέπει να χαίρονται, πρέπει να έχουν αγάπη και να είμαστε καλά, γιατί αυτό το καιρό δυστυχώς είναι τόσο στον κόσμο που ξεχνάμε πολλές φορές να είμαστε άνθρωποι. Έτσι λοιπόν αυτές τις μέρες δίνουμε έτσι λίγη δύναμη στον εαυτό μας και ελπίζουμε πως όλα θα πάνε καλά και τα παιδιά μας θα είναι σε ένα ασφαλές μέρος με ανθρώπους που τα αγαπούν. Το κομμάτι που μέσα σήμερα ήταν ένα ντουέτο που έκανε η Whitney Houston με τη Mariah Carey. Εγώ ήμουν η Whitney Houston, όπως καταλαβαίνετε. Και εγώ η Mariah. Εσύ ήταν λίγο άσπρος για Whitney. Ναι, και εσύ τραγουδάς τις ψηλές νότες της Mariah. Με χαρά. Θες να κάνω το... Όχι. Το οποίο ήταν από μια ταινία του Disney που λεγόταν... Κάτι με ένα φως. Μόζες. Αυτό. Όχι, ο Μωυσής ήταν η ιστορία του Μωυσή. Αυτή ήταν η ιστορία. Και πήρε ο Όσκαρ για αυτή την ταινία. Σωστά. Και ήταν για τη δύναμη του τι μπορείς να πετύχεις όταν κάτι το πιστεύεις. Για πείτε μας έφερε παιδιά απόψε. Για να δω, για σηκώσ' τα χέρια. Ωπ, δεν εννοώ ανήλικες παιδιά. Για χαρά. Εννοώ παιδιά. Γεια σου αγάπη μου. Γεια σου αγάπη μου. Λοιπόν. Τέλεια! Εδώ μαζί μας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας μύθος. Ζωντανός μύθος. Που λέγεται Ανδριανή Νεοφύτου. Έχει πάρει Tony Awards, Lawrence Olivier Awards. Έχει κάνει όλα τα κοστούμια. Τα πιο σπουδαία κοστούμια σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Ιδιάδης Σοχνίου στο Λονδίνο. Αγάπη μου. Ανδριανή Νεοφύτου. Έτσι θα γεμίσει τα θέατρα. Έτσι θα γεμίσει τα θέατρα. Καμία εμπιστοσύνη. Λοιπόν, θα φτιάξω σε λίγο. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, θυμάσαι. Α, έχουμε ένα επιτέλους από ένα χαρούμενο τραγούδι. Μετά από 127 μάτια. Underneath the tree, κάτω από το δέντρο. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε με τον Μάριο να ετοιμάζουμε το πρόγραμμα, είχε μόλις ξεσπάσει ο πόλεμος εδώ στην γειτονιά μας και αναρωτιόμασταν και οι δυο μας, όπως φαντάζομαι και όλοι εσείς, πώς γίνεται μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα ακόμα να πηγαίνει σε πόλεμο, είναι κάτι που δεν το χωράει ο πρόγραμμα. Βλέπαμε αυτές τις εικόνες των παιδιών και τα παιδιά, του χειρότερου. Δηλαδή, μέσα τώρα, ποιος φταίει το Ισραήλ, ποιος από τους δύο φταίει. Φταίει ο άνθρωπος. Και οι αθώοι πολίτες, τα παιδιά που υποφέρουν, τα παιδιά που είναι χωρίς οικογένεια. Αυτό δυστυχώς. Και έτσι είπαμε με τον Γιώργο να βάλουμε δύο τραγούδια που αγαπήσαμε πάρα πολύ για σαν φόρο τιμής για αυτά τα παιδιά και για αυτές τις οικογένειες που υποφέρουν. Για τον πλούτο ορισμένου, για αυτά τα συμφέροντα τέλος πάντων κάποιων που βρίσκονται στην δύναμη πάνω στα πολιτικά. Και γιατί ξέρετε η δύναμη της τέχνης και η δική μας η ευθύνη είναι αυτή. Με οποιοδήποτε τρόπο κάπως να σας υπενθυμίσουμε ότι η ομορφιά υπάρχει και η ομορφιά πάντα με κάποιο τρόπο κερδίζει. Σιγά παίρνει στον πόλεμο. Κατοπίσει. Λίγο νεράκι ζητήσει ο άνθρωπο. Στην υγεία σα. Λοιπόν. Πολύ δυνατό είναι αυτό. Τι είναι. Τι είναι αυτό. Αστείο μου. Δεν είναι, δεν είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ. Καλή. Τρέχετε. Λοιπόν. Σα έχουμε πεθάνει λίγο στι μπαλάδε. Εσείς είστε για άλλο πρόγραμμα. Δεν καταλάβω.
Μετά όμως έχουμε μια συγκυρία τώρα σε δύο τραγούδια. Θα χορέψετε όλοι μαζί, σε λίγο. Σε λίγο. Κάντε και λίγο. Τα Χριστούγεννα έχουν γίνει κλάψα, δεν είναι τέτοιο. Για Χριστούγεννα το έχει αυτό. Ναι, σωστά. Κλάσει κατά το δέντρο. Όχι άλλο. Σας το ευχίζω με τα λίγο όλους. Είναι τα μία στα σενάρια. Θα σας πω κάτι. Είμαστε εδώ δύο άνθρωποι, έχουμε έρθει από την Αθήνα, ξέρω ο κόσμο έχει. Την Αφρική, την Ιταλία. Α, ναι, σωστά. Πού πω, πού πω, μια. Τώρα, σας λέμε, είστε έτοιμοι και η απάντηση είναι... Δεν ξέρω. Θα σας πω, θα σας πω. Πείτε το σώμα που να σας αρέσει. Ως παιδί. Είστε έτοιμοι. Για να το πάω. Έτοιμος. 3-2. Ελπίζω να μην είναι δεκάστημα εσείς εδώ μπροστά. Να μην είναι καλή επιτυχία. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος μας. Παράφεση. Ενώ κανονικά είναι που εσείς πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, παιδί μου. Κανονικά ξέρετε εδώ, είναι εσείς να ουλιάσετε, να πείτε όχι. Αυτή που κάποιο άλλο θα το σκίσει. Κάποιο να έρθει κουσουλώντα το πάντα και να ουλιάζει. Όχι, όχι. Αυτά δεν έχουν μέρει σύντομα. Έτσι γίνεται σύντομα. Σε εμά είναι σύντομα. Σε εμάς, πως τη μωρά εγκάρι. Έτσι, πως τη μωρά εγκάρι. Έτσι, πως τη μωρά εγκάρι. Λοιπόν, αν δεν κάνει κάποιος από εσάς έρθω έτσι μία φορά, πως δεν κάνει έτσι. Εσείς από ό,τι θέλετε να δείτε. Και μου λένε μετά, γιατί είπες, γιατί είπες, γιατί είπες, γιατί είπες, γιατί είπες, θέλετε άλλο ένα, ναι, θέλετε άλλα δύο, ναι, έχουν τα σπουν, όχι. Εσύ τι έκανες μόλις τώρα. Το είπα εγώ, εγώ που και μένω μια, έτσι. Λοιπόν, θέλετε άλλα δύο. Θα σας πούμε ένα κατά δύο. Σας θέλουμε όρθιοι το τελικό, για το πόντα. Τελείως όρθιος, πρωτού όμως αρθείτε, γύριστε δεξιά σας, όλοι δεξιά σας, από εκεί δηλαδή, και χαιρετήστε τον διπλανό σας και πείτε χρόνια πολλά καλά Χριστούγεννα. Εκτός αν είναι τόσο καθήκα. Ναι, και όταν γύριστε αριστερά σας, και πείτε χρόνια πολλά καλά Χριστούγεννα. Επίσης εκτός αν είναι τόσο καθήκα. Βέβαια, αν δεν έχετε μαζί και δεν συμπαθιέστε, εκεί είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό θα γίνει πολύ άκρη, έτσι, ποιο θα γίνει. Όσοι είστε στο διάβολο, κοιτάξτε το πάτε.